Ξεπαγώνουν οι αγοραπολισίες στην εκτός σχεδίου δόμηση με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που βρίσκεται αυτή την ώρα σε διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε δίνει τη δυνατότητα να δομούνται νόμιμα οικόπεδα τουλάχιστον 4 στρεμάτων, κείμενα εκτός ρημοτομικών σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών, εφόσον έχουν πρόσωπο σε δρόμο. Και οικοδομήσιμο ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου μεγαλύτερο των 4 στρεμάτων, εάν και εφόσον έχει πρόσωπο σε δρόμο μεγαλύτερο των 3,5 μέτρων, ο οποίος αυτός δρόμος μπορεί να είναι ή χαρακτηρισμένος ή συνδέεται με χαρακτηρισμένο δρόμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί ως κοινόχρηστοι πολλοί δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί από τους Δήμους, είναι ασφαλτοστρωμένοι και έχουν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι δρόμοι αυτοί, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θεωρούνται ιδιωτικοί και απαγορεύεται η δόμηση των οικοπαίδων που έχουν πρόσωπο σε αυτούς. Λογικά αυτή η νομοθετική ρύθμιση τουλάχιστον θα πρέπει να δοθεί μια λύση μέχρι να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία τοπικά πολεοδομικά σχέδια αλλάζουν άρδην την εκτός σχεδίου δόμηση. Το ίδιο θα ισχύει για οικόπεδα όπου ο δρόμος έχει ανοιχθεί από δημοτική αρχή ή δημοτική υπηρεσία. Ότι αν έχει πρόσωπο σε δρόμο, ο οποίος πιθανόν να τον έχει διανοίξει μια δημοτική αρχή ή κάποιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποια δημόσια υπηρεσία. Για την έκδοση πάντως οικοδομικής άδειας εκτός σχεδίου οικοπαίδων θα προβλέπεται η θέσπιση ενός τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου που θα διατίθεται αποκλειστικά για έργα υποδομής και προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Τρέπει ουσιαστικά σε ένα βαθμό ένα παράβολο το οποίο έβαζε ένα 5% που ίσχυε μέχρι σήμερα για την εκτός σχεδίου δόμησης στο κόστος της άδειας, είναι ένα περιβαλλοντικό κόστος όπως ανακοινώθηκε, το οποίο περιβαλλοντικό κόστος αναμένουμε να δούμε και το ύψος το οποίο θα κατατίθεται σε παρακαταθετικό κεδανείο. Το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ήδη 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις τους. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρουν ότι η ελληνική επικράτεια βιώνει μια σειρά από πρωτόγνωρες διαδοχικές καταστροφές. Η ελληνική φύση υποφέρει από τα 1,6 εκατομμύρια στρέμματα καμένης δασικής έκτασης και τις πρόσφατες εκτεταμένες πλημμύρες. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου είναι αναγκαία προς το παρόν και για το λόγο πρώτα απ' όλα να απεμπλακούν και οι μεγάλες αλλά και οι μικρές επενδύσεις σε μικρότερα ή μεγαλύτερα μεγαλύτερους ιδιοκτήτες άνω των 4 στρεμάτων και να μπορέσει να έρθει μια ισορροπία στην κτηματαγορά μέχρι να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά, τα οποία αναμένουμε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 25-26 που θα έχουν βγει για τα ΦΕΚ. Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι η εκτός σχεδίου δόμησης θα πρέπει να αλλάξει και τη φιλοσοφία της, τόσο όσον αφορά το περιβαλλοντικό κόστος το οποίο υπάρχει στην ανεξέλεκτη δόμηση, αλλά και ως τεχνικό κόσμος πάντα συζητούσαμε ότι η εκτός σχεδίου δόμηση θα πρέπει να είναι σε περιοχές όπου θα πρέπει να είναι οικιστικά ελεγχόμενες.